γυρίσουμε μετά. Αυτό πάμε. Α, βίντεο είναι. Α, να τα αφήσω. Δεν θα το βίντεο. Οκ, εντάξει. Δεν θα το αφήσουμε. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που είστε σήμερα μαζί μας για να παρακολουθήσετε την καλοκαιρινή μας γιορτή. Το θέμα της οποίας είναι η γαμπρή της Βασιλοπούλας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Σταυρούλα, τη διευθύντρια του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ιταλίας, πρώην διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Πετροχού, είναι η κυρία Σταυρούλα Καφέκα. Να ευχαριστήσω τους γονείς, να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων που πάντα μας στηρίζει και επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, τον Θοδωρή Τρογιάρα, ο οποίος θα αναλάβει την υπέρβαση σήμερα, γιατί πρέπει να βρεθεί και σε άλλο σχολείο. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να κάνετε απόλυτη ησυχία. Γιατί τα παιδιά, ξέρετε, αποσυντονίζονται με το παραμικρό θόρυβο. Μισή ώρα είναι, θα παρακολουθήσω και εσείς θα το χαρείτε και ωραία θα φανούν τα παιδιά στο βίντεο. Οπότε ξεκινάμε, παιδιά. Δεν μπροστά εκεί στο φακό. Πεθαίνω. Θα σε βοηθήσω.
προσταγές να ανακοινώσεις το νέο σε όλους τους γαμπρούς. Μόλις γεμίσει το φεγγάρι, θα γίνουν οι γάμοι της πριγκίπισσας. Η βασιλοπούλα η ασφένια, ό,τι έχει στα φοδρά της στο παλάτι. Όποιος τι θέλει και η βαλαντέρα. Οι γάμοι θα γίνουν όλες γεμίσει το φεγγάρι.
Και εμένα στην πλάκα με παίρνει. Τι ήρθες στο παλάτι, τι ήρθες να κάνεις στο παλάτι μου. Μητέρα, είναι άξιος ο λαμπρός για να με πάρει η γυναίκα του. Όχι, παιδί μου. Εσύ 30 χιλένια τι λες, μου ταιριάζει. Όχι, ασθένεια, δεν σου ταιριάζει. Μου λες, κυρουλάγε, λυπάμαι, αλλά άντε στο καλό να βρεις καμία αλλαγή να στο δάσος. Να σου δώσω
Στη 30 φιλένια τι λες? Θα συμφωνήσω θα με την Αθήνη. Α, κάθηκε ο μπάτραχος. Thank you.
Thank you.
Ah,